Δόθηκε η πληροφορία από τα βελγικά μέσα ενημέρωσης ότι αναγνωρίστηκαν οι δύο δράστες της επίθεσης στο αεροδρόμιο. Αυτό μεταδίδει αυτή την ώρα η βελγική τηλεόραση και πρόκειται για τους αδελφούς Ελ Μπακραουί. Ενδιαφέρον έχει... Αδέλφια είναι αυτή. Ναι. Αδέλφια είναι. Αδέλφια φέρεται να... Αυτοί που ανατινάχθηκαν. Αυτοί που ανατινάχθηκαν, ναι. Αυτοί που φοράνε στη φωτογραφία, δεν ξέρω αν τη βλέπουμε τώρα, τα μαύρα γάντια. Να σας πω ότι είναι ένας οδηγός ταξί, η μαρτυρία ενός οδηγού ταξί που οδήγησε τις αρχές στο κρυσφύγετο Γιάφκα των τριών τρομοκρατών στην περιοχή Σαμπρέκ, γράφει σήμερα η εφημερίδα Λεσουάρ. Οι τρομοκράτες, όπως είπε ο ταξιτζής, δεν τον άφησαν να αγγίξει τις βαλίτσες τους που περιείχαν βόμβες. Οι δύο πρώτες εξεράγησαν, όπως δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο δήμαρχος της πόλης Ζαβεντέμ. Η τρίτη που ήταν σε ένα καρότσι δεν εξεράγηκε και αργότερα οι αρχές την βρήκαν και προκάλεσαν τεχνητή έκρηξη. Σύμφωνα τώρα με άλλες... Μαρία, πες μου κάτι. Ναι. Αυτοί οι δυο αδερφοί ήταν αυτοί που είπαν οι Ρώσοι ότι είχαν ενημερώσει τους Βέλγους ότι ήταν από τη Λευκορωσία και ότι τους είχαν ενημερώσει προσέχετε τους διότι ενδέχεται και τα λοιπά που άκουσα χθες από τον Αυγερινό. Οι Ρώσοι όντως είχαν ενημερώσει τις βελγικές αρχές, ωστόσο είναι πάρα πολύ νωρίς για να ξέρουμε αν πρόκειται για αυτά. Για αυτούς ή για κάποιους άλλους. Όχι, έλεγε επειδή έλεγε για αδέρφια ο Αυγερινός. Ναι, ναι, κατάλαβα. Ενδεχομένως να πρόκειται για αυτούς, αλλά δεν έχουμε την επιβεβαίωση αυτή την ώρα ούτε από τις αρχές ούτε και από κάποια δημοσιεύματα που θα έχουν έγκυρη πληροφόρηση. Μαρία, ευχαριστούμε. Καλημέρα. Πάντως είναι φοβερό το πώς θα παίρνουν νέα παιδιά και